Πριν ξεκινήσουμε, αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, κάνε ένα like, σχόλιο να μου πεις την άποψή σου και subscribe, εγγραφή για να μην χάσεις βιντεάρες που θα έρθουν στη συνέχεια. Επίσης, αν ενδιαφέρεσαι για αθλητικά συμπληρώματα, αθλητικά ρούχα, gadget, μπορείς να μπεις στο site μου dandek.gr. Υπάρχει το link στην περιγραφή όπου θα βρεις, φίλε μου, ό,τι συμπλήρωμα θέλεις για μυϊκή ανάπτυξη, μυϊκή αποκατάσταση, μυϊκή δύναμη, μυϊκή αντοχή. Επίσης, αν ενδιαφέρεσαι να υποστηρίξεις το κανάλι και να έχεις πρόσβαση σε περιεχόμενο μόνο για συνδρομητές, μπορείς να κάνεις συνδρομή στο κανάλι πατώντας το κουμπί Join Συμμετοχή. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να συνεχίσουμε όλα αυτά που μας λέει η ελληνική γραμματεία για τους αυτόχθονες Έλληνες, πώς ξεκίνησαν. Είδαμε στο προηγούμενο βίντεο ουσιαστικά τι συνέβη μετά το μεγάλο κατακλυσμό του Δευκαλίωνα που μας παρουσιάζει η ελληνική μυθολογία, το πώς επεκτάθηκαν τα παιδιά του Δευκαλίωνα, το που εγκαταστάθηκαν με τα φύλλα που δημιουργήθηκαν, τους Σεουλείς, τους Δωρείς, τους Ίωνες. Τα είδαμε όλα αναλυτικά. Δείτε τα δύο προηγούμενα βίντεο, πάρα πολύ πληροφορία εκεί πέρα. Τώρα είστε πολλοί που με ρωτάτε κάτι που θα έπρεπε να σας μάθω ένα σχόλιο. Θα έπρεπε να το ξέρει βασικά αυτό το κάθε παιδί, το κάθε παιδί που λέγεται Έλληνας. Αλλά γενικότερα στο σχολείο δεν τα δείχνουν αυτά, ενώ είναι παντού στην ελληνική γραμματεία, ξέρω εγώ. Σύμφωνα με την ελληνική γραμματεία, με ρωτάτε πολύ ποιοι ήταν οι πρώτοι αυτόχθονες Έλληνες, ποιοι ήταν οι πρώτοι Έλληνες που καταγράφονται στον ελλαδικό χώρο. Όπως είδαμε, παιδιά, στα προηγούμενα βίντεο, το αρχαιότερο ελληνικό φύλλο σύμφωνα με την ελληνική γραμματεία είναι οι Πελασγοί. Οι Πελασγοί στην ελληνική γραμματεία και στην ελληνική μυθολογία εμφανίζονται στην Πελοπόννησο, στην καρδιά της Πελοποννήσου, στην Αρκαδία. Αναφέρεται ξεκάθαρα σε πάρα πολλές αναφορές ότι οι Πελασγοί ήταν αυτόχθονες και γεννήθηκαν, ο Πελασγός συγκεκριμένα, ο μυθικός Πελασγός συγκεκριμένα, ο γενάρχης των Πελασγών, είναι γιος του Διός. Κλασικά ελληνική μυθολογία. Και ουσιαστικά ήταν ο γενάρχης των Πελασγών και ο γενάρχης όλων των βασιλέων της Αρκαδίας. Σύμφωνα με τις αναφορές που έχουμε στην ελληνική γραμματεία, ο Πελασγός, ο γενάρχης των Πελασγών, ήταν βασιλιάς στην Αρκαδία, έγινε βασιλιάς στην Αρκαδία, σε μια εποχή που οι άνθρωποι ήταν ακόμα σε καλύβες. Δηλαδή, ο πολιτισμός, ακόμα και εδώ πέρα στον ελλαδικό χώρο, ήταν σε πολύ πρώιμα στάδια. Οπότε σήμερα θα δούμε πάρα πολλές πηγές για να καταλάβετε τι εικόνα είχαν οι αρχαίοι Έλληνες για τους Πελασγούς, και με αυτές τις πηγές βλέπουμε και μπορούμε να καταλάβουμε ξεκάθαρα ότι οι Πελασγοί είναι μετά από το μεγάλο κατακλυσμό του Αιγύπτου, που θεωρείται ο αρχαιότερος κατακλυσμός στην ελληνική γραμματεία. Η ελληνική γραμματεία επίσης μας αναφέρει για άλλους δύο πολύ μεγάλους κατακλυσμούς, τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα που έχουμε βγάλει αναλυτικό βίντεο και τον κατακλυσμό του Δαρδάνου. Στα προηγούμενα βίντεο είδαμε τι έγινε μετά από τον επόμενο κατακλυσμό, που ήταν ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνος, που σύμφωνα με τον Ισίωδο δίνει τέλος στο χάλκινο γένος. Ο Δευκαλίωνα, όπως είπαμε, ήταν ουσιαστικά και ο γενάρχης των Ελλήνων μετά από το χάλκινο γένος. Δύο από τα σημαντικότερα του παιδιά ήταν ο Έλληνας και η θεία η Πανδώρα, που από αυτούς επήλθανε και όλα τα ελληνικά φύλλα. Οι Δωρείς, οι Αιωλείς, οι Μακεδόνες, οι Ίωνες, οι Αχαιοί, οι Γρεκοί και οι Μάγνητες. Που όπως είδαμε από τον Έλληνα επήλθαν οι Δωρείς, οι Αιωλείς, οι Αχαιοί, οι Ίωνες και οι Μακεδόνες. Τα είδαμε όλα αυτά αναλυτικά, δεν θέλω να παραλαμβάνουμε, δείτε τα προηγούμενα βίντεο. Οπότε τώρα πάμε πιο πριν, πάμε στους πρώτους ανθρώπους που καταγράφονται στην ελληνική γραμματεία, στον ελλαδικό χώρο, μετά από τον κατακλυσμό του Αιγύπτου. Σύμφωνα με τις πηγές και τις αναφορές που έχουμε στην ελληνική γραμματεία, η Αιγαίδα, η Αιγαίη ήταν εδώ πέρα, καθώς αυτή την πλευρά του Αιγαίου τότε ήταν στεριά πριν το μεγάλο κατακλυσμό του Αιγύπτου, και ουσιαστικά η Αττική και όλη αυτή η περιοχή του Αιγαίου ήταν η βάση των Αιγύπτων πριν το μεγάλο κατακλυσμό του Αιγύπτου, που σύμφωνα με τις αναφορές που έχουμε στην αρχαία ελληνική γραμματεία είχαν πολιτισμό, είχαν αναπτύξει κανονικότατα πολιτισμό και τον είχαν φτάσει και πολύ μακριά. Ο Πλάτωνος, για παράδειγμα, που την Ατλαντίδα την τοποθετεί έξω από τις Ηράκλειες Στήλες ως μια νήσο που βρισκόταν έξω από τις Ηράκλειες Στήλες, τη βάζει την ίδια χρονολογία που ήταν και οι Αιγαίτες. Βάζει την ίδια χρονολογία που ήταν και οι Αιγαίτες και γνωρίζουμε και από τους Αιγύπτους Ιερείς με το Σόλωνα και τα σχετικά ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη μάχη μεταξύ των Αιγυπτών και των Ατλάντων. Τα έχουμε αναλύσει όλα αυτά σε προηγούμενα βίντεο, δεν θέλω να επαναλαμβάνουμε, δείτε τα βίντεο. Και συνέβησαν μετά κατακλυσμικά γεγονότα στον πλανήτη που βύθισαν και τους δύο αυτούς πολιτισμούς. Συγκεκριμένα, η νήσος της Ατλαντίδος που τοποθετείται έξω από τις Ηράκλειες Στήλες σύμφωνα με τον Πλάτωνα και με άλλες αναφορές, βυθίστηκε ο Ρωσιερός. Και σύμφωνα με αυτά που είπαν οι Αιγύπτιοι ιερείς στο Σόλωνα, το ίδιο συνέβη και στους Αιγαίτες. Και επειδή ο Πλούταρχος και πάρα πολλοί άλλοι μας αναφέρουν το πώς συνέβη αυτό το γεγονός, μας λένε συγκεκριμένα ο Πλούταρχος το λέει, παιδιά, αυτό, μπορείτε να το ψάξετε στο περιφερομένου προσώπου του κύκλου της Σελήνης, γιατί πολύ απλά ο Πλούταρχος υποστηρίζει κάτι που για τους περισσότερους φαίνεται ακραίο, φανταστικό, δεν ξέρω τι. Μας λέει ο Πλούταρχος λοιπόν ότι η Ατλαντίδα και η Αιγαίδα βυθίστηκε όταν η Σελήνη ήρθε σε τροχιά γύρω από τη γη.
τώρα κάποιος με το που θα το ακούσει αυτό θα λέει τι είναι αυτά που μας λέει ο Πλούταρχος. Ωραία. Και σε όλες τις αναφορές που έχουμε στην ελληνική γραμματεία, στο σύνολο των αναφορών, μας λένε ότι αυτοί που κατοικούσαν προηγουμένως στην περιοχή της Ελλάδος ήταν προσελλήνοι και ότι ακόμα και οι αρκάδες, πελασγοί που είναι οι επιζώντες μετά από τον κατακλυσμό του Αιγύπτου ουσιαστικά, ακόμα και αυτοί από όλους τους Έλληνες συγγραφείς αποκαλούνταν ως προσελλήνοι. Ότι αυτοί οι άνθρωποι εν ολίγης ζούσαν στη γη πριν η σελήνη γίνει δορυφόρος της γης. Τώρα αυτό σε πολλούς φαίνεται ακραίο, τον Ατάλ, όπως είδαμε και σε προηγούμενο βίντεο, ο Πλούταρχος μας αναφέρει ότι η Ατλαντίδα και η Γηίδα βυθίστηκαν όταν η σελήνη έγινε δορυφόρος της γης. Μέχρι να έρθει σε τροχιά γύρω από τη γη έγινε το όλα να δεις, έγιναν τσουνάμια, έγιναν καταστροφές. Και παιδιά, να πούμε εδώ πέρα πως είναι πολύ ενδιαφέρον ότι οι κατακλυσμοί και όλα τα κατακλυσμικά γεγονότα που δίνουν τέλος σε προηγούμενους πολιτισμούς αναφέρονται σχεδόν σε όλες τις μυθολογίες των λαών. Συγκεκριμένα στην Ινδική μυθολογία, στη μυθολογία των Σουμερίων της Μεσοποταμίας, στην Σκανδιναβική μυθολογία, στη βιβλική παράδοση, ακόμα και στη μυθολογία της Αυστραλίας γίνονται πάρα πολλές αναφορές σε κατακλυσμούς που έδωσαν τέλος σε προηγούμενους πολιτισμούς και η ανθρωπότητα ξαναξεκίνησε από την αρχή. Αλλά η αναφορά σε προσελλήνιους πολιτισμούς γίνεται μόνο στην ελληνική γραμματεία. Και τώρα, σε αυτό το βίντεο, εξετάζουμε καθαρά τι παρουσιάζεται στην ελληνική γραμματεία και τι αντίληψη είχαν οι Έλληνες όσον αφορά τη σελήνη και τους προσελλήνιους πολιτισμούς. Οπότε πάμε να δούμε κάποιες πηγές της ελληνικής γραμματείας, γιατί είναι πάμπολες, που αναφέρονται στους αρκάδες πελασγούς ως προσελλήνιους. Δηλαδή, υποστηρίζουν, θα το δείτε και μόνοι σας από τις πηγές, ότι οι αρκάδες πελασγοί επιβίωσαν από τον κατακλυσμό του Αιγύπτου. Που αν βάλουμε όλα αυτά τα γεγονότα με τα γέννη που μας παρουσιάζει ο Ισίωδος και μας λέει ξεκάθαρα ο Ισίωδος ότι ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνος δίνει τέλος στο χάλκινο γένος, και μαζί με την αναφορά του Ισίωδου που μας λέει ότι το ασημένιο γένος ήταν το πρώτο σεληνιακό γένος, κατανοούμε ότι το χρυσό γένος ήταν ένα προσελλήνιο γένος. Και παιδιά, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι πολύ σημαντικό, αυτή τη στιγμή κοιτάμε την εκδοχή που μας δίνει η ελληνική γραμματεία. Το τι γνώριζαν οι αρχαίοι Έλληνες, το τι είχαν καταγράψει και την αντίληψη που είχαν. Δηλαδή, βλέπουμε το τι παρουσιάζεται στο σύνολο της ελληνικής γραμματείας. Γενικά, τους αρχαίους αρκάδες τους αποκαλούσαν προσελλήνιους επειδή υπήρξαν στην περιοχή αυτή πριν εμφανιστεί η σελήνη στον ουρανό. Ο Στέφανος Βυζάντιος γράφει «Προσελλήνιοι Αρκάδες και προσελλήνιοι στο Θελικόν». Οι νύφες της Αρκαδίας αποκαλούνται και αυτές προσελληνίδες. Το λεξικό σου είδα μας γράφει «Προσελλήνιοι Ρόδοτος τους Αρκάδας, ούτω λέγει, του τέστην αρχαίος πρώτης σελήνης». Ο Ηρόδοτος εν ολίγη σου λέει ότι οι Αρκάδες ήταν πιο αρχαίοι από την ίδια τη σελήνη. Ο Πολώνιος αναφέρεται σε μια εποχή στην οποία δεν υπήρχαν όλες οι ουράνιες τροχές πριν από τη γενιά του Δευκαλίωνα και της Πύρας. Ο Βίδιος, οι Αρκάδες κατήχαν τη χώρα τους πριν από τη γέννηση του Διός και το γένος τους είναι παλαιότερο από τη σελήνη. Όταν σου λένε ότι οι Αρκάδες είναι παλαιότεροι από τη γέννηση του Διός, εννοούν ότι είναι παλαιότεροι από τη λατρεία του Διός. Δηλαδή υπήρχαν στην περιοχή της Αρκαδίας πριν ξεκινήσει η λατρεία προς τον Διεύς και γενικότερα προς τους Ολυμπίους Θεούς, γιατί ήρθε μεταγενέστερα η λατρεία προς τους Ολυμπίους Θεούς. Αλλά μπορούμε να καταλάβουμε από τις υπόλοιπες πηγές ότι η λατρεία του Διός και μετά των Ολυμπίων Θεών ξεκινάει από τους πελασγούς και μετά, άρα οι αρκάδες είναι παλαιότεροι από τους πελασγούς. Πολύ απλά έχεις την αναφορά στην ελληνική γραμματεία ότι ο πελασγός, ο γενάρχης των πελασγών, ήταν γιος του Διός. Οι αρκάδες πίστευαν λοιπόν, όπως άλλωστε και ολόκληρος ο αρχαίος ελληνικός κόσμος, πως ήταν οι μόνοι μετά τους λέλεγες αυτόκτονες κάτοικοι της Ελλάδος. Δώσαν γενάρχη τους τον πελασγό, γιο του Διός, και καφιόταν ότι ήταν οι πρώτοι άνθρωποι μετά από τον κατακλυσμό. Την αντίληψη αυτήν, παιδιά, τη συμμερίζονται και οι επιφανείς ιστορικοί της αρχαιότητος, από τον Ηρόδοτο έως τον Ξενοφόντα και τον Θουκυδίδη, αλλά και ο Αριστοτέλης, ο οποίος υποστηρίζει πως η εγκατάσταση των Αρκάδων έγινε πριν από την εμφάνιση της Σελήνης. Ίσως γι' αυτό ο Παυσανίας βρήκε τους Αρκάδες να αυτοχαρακτηρίζονται προς Σελήνη. Ο Απολλώνιος ο Ρόδιος, παιδιά, μας αναφέρει ότι ο πελασγός ανεδύθη από τη γη και έγινε γενάρχης των ανθρώπων πριν από την εμφάνιση της Σελήνης. Για τον λόγο αυτό, οι αρχαίοι Αρκάδες καμαρώνουν ότι δεν ήταν μετανάστες, αλλά αυτόχθονες απόγονοι του πελασγού. Όταν, παιδιά, στην ελληνική γραμματεία βλέπετε να λέει «ανεδύθη από τη γη»
ή γεννήθηκε από τη γη, σημαίνει ότι αυτός ο λαός, ας πούμε, ή το πρόσωπο που αναφέρονται, ήταν αυτόπτον. Δηλαδή, αυτοί που αναφέρονται δεν ήρθαν με μεταναστευτικές ροές. Ζούσαν εκεί πέρα, σε αυτή τη γη. Οπότε, παιδιά, πάμε να βάλουμε τις αναφορές της αρχαίας ελληνικής γραμματείας σε μια χρονολογική σειρά και έχουμε τις αναφορές που μας λένε ότι κατοικούσαν στις σπηλιές, ότι κυνηγούσαν ζώα, έτρωγαν το μεδούλε από τα ζώα, δεν ήταν γεωργοί εκεί την περίοδο, είχαν λίθινα εργαλεία, κυνηγητικά όπλα που φτιαχνόταν από πετρώματα και ζούσαν στις σπηλιές σε μια πρωτόγονη κατάσταση. Τα έχουμε σαφείς αναφορές ότι ο πολιτισμός έρχεται στους Αρκάδες από τον Πελασγό, από τον Γενάρχη των Πελασγών. Και με αυτή την αναφορά καταλαβαίνουμε ότι μυθολογικά και σύμφωνα με την ελληνική γραμματεία, όλες οι αναφορές, παιδιά, μας λένε ότι ο Πελασγός έφερε τον πολιτισμό στους Αρκάδες. Άρχισε να οργανώνει τις κοινωνίες τους, τους έμαθε πώς να χτίζουν καλύβες και άρχισαν να ζουν σε καλύβες, έφυγαν από τις σπηλιές και ζούσαν σε ξύλινες καλύβες. Και ο Παυσανίας, ο Απολλώνιος, ο Ρόδιος και άλλοι μας λένε ότι οι Αρκάδες ζούσαν σε σπήλαια και τρεφόντουσαν από το μυελό των οστών των ζώων που κυνηγούσαν από χόρτα και ρίζες. Και ο Πελασγός πρώτος δίδαξε τους πρωτόγονους αυτούς, μιλάει για τους Αρκάδες, να κατέβουν από τα όρη στις πεδιάδες και να κατασκευάσουν καλύβες για να στεγαστούν, να φορούν ως ενδύματα τα δέρματα των χείρων, να μην τρώνε τα δηλητηριώδη και βλαβερά χόρτα και τις ρίζες, αλλά τις βαλάνους της δριός. Γι' αυτό και βαλινιφάγοι ονομάζονταν. Αυτός δίδαξε τους υπήκοους του να τρώνε ήμερους καρπούς, να κτίζουν κατοικίες από πελώριους λίθους που είχαν συναρμολογηθεί με κολλητική ύλη, να σπέρνουν δημητριακά, να φτιάχνουν ψωμί, να υφαίνουν ενδύματα, να καλλιεργούν τη γη, να διατηρούν κοπάδια και να τρώνε το κρέας και το γάλα τους. Διαμόρφωσε θρησκευτικές δοξασίες και πολλά άλλα. Ο Πελασγός, παιδιά, εν ολίγοις, σύμφωνα με όλες αυτές τις αναφορές, ήταν ο πρώτος Έλληνας, ο πρώτος Έλλην, ο γενάρχης των Ελλήνων. Γιατί, παιδιά, Έλληνας ετυμολογικά είναι αυτός που πρεσβεύει το θεϊκό φως. Είναι αυτός που πρεσβεύει τη θεϊκή γνώση και ο ελληνισμός ταυτίζεται άμεσα με τον πολιτισμό. Και σύμφωνα με την ελληνική γραμματεία, αυτός που έφερε τον πολιτισμό, τον ελληνισμό στους ανθρώπους, ήταν ο Πελασγός, που θεωρείται και ο γενάρχης των Πελασγών. Επίσης, σύμφωνα με την ελληνική γραμματεία, ο Πελασγός έφερε και τη λατρεία των Ελλήνων θεών, δηλαδή των θεών του φωτός, καθώς αυτό είναι οι Έλληνες θεοί. Οπότε πάμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Ο Πελασγός ήρθε και τους έκανε μάγκες. Βασικά τους έκανε από βάρβαρους, από πρωτόγονους, τους έκανε ανθρώπους, τους έφερε τον πολιτισμό. Και ο Πελασγός, παιδιά, σύμφωνα με την ελληνική γραμματεία, είναι ο γενάρχης όλων των επόμενων βασιλέων της Αρκαδίας. Θα πει αυτό ότι όλοι οι επόμενοι βασιλείς των Πελασγών, όχι μόνο των Αρκάδων Πελασγών, γενικότερα των Πελασγών, είχαν γονιδιακή σχέση με τον Πελασγό, ήταν απόγονοι του Πελασγού. Δηλαδή, εν ολίγης, ο Πελασγός δημιούργησε διάφορες βασιλικές γραμμές που αυτές επεκτάθηκαν και στις υπόλοιπες πελασγικές περιοχές της Ελλάδος. Και συγκεκριμένα ο Πελασγός έκανε πολλά παιδιά σε πρώτη φάση. Ένα από τα σημαντικότερα παιδιά του Πελασγού ήταν ο Λυκάων, ο μυθικός βασιλέας της Αρκαδίας. Βέβαια, να πούμε εδώ πέρα ότι ο Λυκάων ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο πρόσωπο. Καταρχάς, σύμφωνα με τις αναφορές που έχουμε, έκανε πάρα πολλά παιδιά. Από 22 έως και 50 παιδιά. Στην κυριολεξία έσπερνε παντού παιδιά. Πολλά από τα παιδιά του Λυκάωνος έγιναν γνωστά για τις ύβρις που διέπραταν και για την ασέβεια και την ανηθικότητά τους. Αλλά όπως πολύ καλά λέει μία παροιμία, το μήλο ή τα μήλα πέφτουνε κάτω από τη μηλιά. Γιατί, παιδιά, πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι ο Λυκάων έμεινε γνωστός και για την αλαζονία του και για τις ύβρις που διέπραξε προς το θείον. Ο Λυκάων αρχικά σεβόταν τους θεούς. Είχε ξεκινήσει και τη λατρεία του Λυκαίου Διός και ίδρυσε τους Λύκαιους Αγώνες. Αργότερα αυτοί οι αγώνες έφτασαν και στην Αθήνα, εξελίχθηκαν και ονομάστηκαν Παναθήναια. Και ίδρυσε και τον πρώτο ναό προς τιμή του Θεού Ερμού στην Κυλλήνη. Παρ' όλα αυτά, από ένα σημείο και μετά, ο Λυκάων και πολλοί από τους γιους του άρχισαν να σεβούνε και να διαπράττουνε μέγιστες ύβρις. Ο Παυσανίας συγκεκριμένα μας λέει: «Ο Λυκάων θυσίασε ένα βρέφος στον Δία επί του βωμού του Λυκαίου Όρους. Αμέσως δέχτηκε την τιμωρία για την τεράστια ύβρις που διέπραξε και ο Δίας το μεταμόρφωσε σε λύκο».
Βλέπετε, παιδιά, τώρα από πού βγήκανε και όλες αυτές οι ιστορίες που είναι πασίγνωστες σε όλο τον κόσμο για τους λυκάνθρωπους. Ακόμα και αυτό, όπως και το οτιδήποτε άλλο βασικά, ξεκινάει από την ελληνική μυθολογία. Φυσικά κατανοείται ότι η μεταμόρφωση του λυκάωνα σε λύκο είναι αλληγορική. Ο μύθος του λυκάωνος έχει να μας διδάξει πάρα πολλά, την ασέβεια και την τιμωρία που δέχονται οι υβριστές και οι ασεβείς. Και ότι ουσιαστικά όλοι αυτοί που δεν σέβονται το θείον και τους θεούς γίνονται πραγματικά κτίνοι. Η πράξη του λυκάωνα να προσφέρει ανθρώπινη σάρκα είναι υπέρτατη μορφή ασέβειας και ιεροσιλίας. Η ανθρωποθυσία γενικότερα, παιδιά, σύμφωνα με τα ιερατεία του Διός και τους Έλληνες ιερείς, είναι ίσως η μεγαλύτερη ύβρις που μπορεί να διαπράξει ένας άνθρωπος προς το θείον. Το ενδιαφέρον, παιδιά, είναι ότι έχουμε τα ονόματα και από τα 50 παιδιά του Λυκάωνος και πολλά από αυτά έχουν ονόματα από περιοχές της Ελλάδος. Αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα παιδιά του Λυκάωνος έδωσαν τα ονόματά τους στις περιοχές που απήκησαν. Για παράδειγμα, κάποια από τα ονόματα είναι Ορχομενός, Πευκέτιος, Φάσος, Φθίος, που από εκεί πέρα πήρε και το όνομά της Ιφθιώτιδα, Ορεσθεύς, που από εκεί πέρα πήρε το όνομά της και η Οριστιάδα, Θεσπρωτός, που από εκεί πέρα πήρε το όνομά της η Θεσπρωτία. Και ουσιαστικά από τον Πελασγό και ιδιαίτερα από τον Λυκάωνα και μετά, που οι Πελασγοί είχαν αρχίσει να παίρνουν δύναμη, να αναπτύσσουν πολιτισμό και να αρχίζουν να φτιάχνουν οργανωμένες κοινωνίες, οργανωμένες πόλεις, με τύχη, ξεκίνησαν σιγά σιγά να καλλιεργούν και τη γη. Δεν ήταν μόνο κυνηγοί, έσχιχναν και πολεμικά όπλα, αρχίζουν και γίνονται πολεμιστές και επεκτείνονται. Και η ίδια η ελληνική μυθολογία μας λέει ότι η λατρεία των Ολυμπίων θεών, και όχι μόνο, και η λατρεία του Πάνος, για παράδειγμα, που θεωρείται ένας από τους αρχαιότερους θεούς της Αρκαδίας, η λατρεία του Πάνος, παιδιά, ήταν πανάρχια στην Αρκαδία και διατηρήθηκε για πάρα πολλές χιλιετίες. Η λατρεία γενικότερα των Ελλήνων θεών, που είναι δυνάμεις, είναι θεότητες της φύσης του σύμπαντος κόσμου, σύμφωνα με τη μυθολογία λοιπόν, η λατρεία των Ελλήνων θεών ξεκινάει στα βουνά της Αρκαδίας, δηλαδή ξεκινάει από τον Πελασγό και τους απογόνους του. Και αυτός είναι ένας και από τους λόγους που η μυθολογία παρουσιάζει τον Πελασγό ως έναν από τους γιους του Διός. Αυτό είναι πολύ κοινό, παιδιά, να ξέρετε, όπου βλέπετε στην ελληνική μυθολογία ότι αυτός ο ήρωας, αυτός ο γενάρχης, αυτός ο βασιλέας ήταν γιος του Διός, σημαίνει ότι αυτό το πρόσωπο είχε άμεση σχέση μυσταγωγικά με τη θεότητα του Διός και είχε ηγετικό χαρακτήρα. Και όπως ο Δίας, για παράδειγμα, γνωρίζει μυσταγωγικά στην ελληνική μυθολογία ότι είναι ο βασιλιάς των θεών, είναι η θεότητα που επιβάλλει τη δικαιοσύνη στη δημιουργία, επιβάλλει τους νόμους στη δημιουργία. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η μυθολογική γη του Διός, και όχι μόνο, ακούμε και ιστορικά πρόσωπα αντιμετωπιζόντουσαν ως γη του Διός, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος, για παράδειγμα, που κατανοείται ότι δεν εννοούσαν κυριολεκτικά, βιολογικά, ότι είναι γιος του Διός, γιατί ο βιολογικός πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν ο Φίλιππος. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι τα πρόσωπα που στην ελληνική μυθολογία, ακόμα και στην ελληνική ιστορία, αναφέρονται ως γη του Διός. Αυτό δεν είναι κάτι τυχαίο, ωραία. Έχει βαθύτατο μυσταγωγικό χαρακτήρα. Κάποια από τα κοινά που είχαν όλοι αυτοί ήταν ότι ήταν βασιλείς, γενάρχες, ηγεμόνες, νομοθέτες, πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν αυτοί που οργάνωναν τις κοινωνίες, οργάνωναν τις πολιτείες και έθεταν τους νόμους. Ήταν αυτοί που έθεταν τους νόμους και το βλέπουμε αυτό ξεκάθαρα στην περίπτωση του Μήνος, που ήταν ένας από τους μεγαλύτερους νομοθέτες της καταγεγραμμένης ιστορίας, που έθεσε τους νόμους, που πάνω σε αυτούς βασίστηκε και το Ρωμαϊκό Δίκαιο. Και ό,τι σωστό έχουμε ακόμα και στο σήμερα στο Δυτικό Δίκαιο προέρχεται από τους νόμους του Μήνος και τους νόμους του Σόλωνος. Ο Μήνος, παιδιά, που αναφέρεται και αυτό στην ελληνική μυθολογία ως γιος του Διός, ως πες του Διός, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία ανέβαινε στο ιδέων άνδρο της Κρήτης μέσω τελετών, μέσω μυστηρίων, ερχόταν σε επαφή με το συμπατικό νου Δία Ζεύς Ζήνα, που είναι ο νους που άρχισε το σύμπαν, ο Θεός δημιουργός για τους προγόνους μας, και μέσω των μυστηρίων λοιπόν ο Μήνας λάμβανε τους θεϊκούς νόμους και τους εναρμόνιζε στην πολιτεία του, στην κοινωνία του, δηλαδή προσπαθούσε να κάνει την κοινωνία του να συνάδει όσο περισσότερο γίνεται με τους θεϊκούς νόμους, ώστε να είναι όλη η κοινωνία σε μια απόλυτη ευδαιμονία. Και ουσιαστικά το ίδιο ακριβώς βλέπουμε στην ελληνική μυθολογία, όχι μόνο στα παιδιά του Διός, δηλαδή στα πρόσωπα που αναφέρονται ως παιδιά του Διός, αλλά και άλλων θεών. Για παράδειγμα, και ο Πλάτωνας, που σου δίνει ξεκάθαρα τη γενεολογία που βασίλεψε την Ατλαντίδα, που ήταν ο Άτλαντας, με τα υπόλοιπα παιδιά του Ποσειδώνα, καθώς σύμφωνα με την αναφορά του Πλάτωνος,
Ο Άτλαντας ήταν ένα από τα παιδιά του Ποσειδώνος που βασίλεψαν την Ατλαντίδα, έγινε ο μεγαλύτερος βασιλιάς Ατλαντίδας και από αυτό πήρε και το όνομα ολόκληρος ο Ατλαντικός ωκεανός, από τον Άτλαντα, τον βασιλιά της Ατλαντίδας, τον γιο του Ποσειδώνος. Ο Άτλαντας λοιπόν και οι απόγονοι του που βασίλεψαν για πάρα πολλές γενναίες την Ατλαντίδα, τι έκανε ουσιαστικά? Σύμφωνα με αυτά που μας λέει ο Πλάτωνας, ακολουθούσαν τους θεϊκούς νόμους που τους είχε αφήσει ο πατέρας τους, ο Ποσειδώνας, ο πατέρας του Άτλαντος, που δεν είχε κάνει μόνο τον Άτλαντα, είχε κάνει και άλλα παιδιά, είχε μοιράσει την Ατλαντίδα, σύμφωνα με αυτά που λέει ο Πλάτωνας πάντα, στα παιδιά που έκανε με μία αθνητή, αλλά το σημαντικότερο το παιδί ήταν ο Άτλαντας και πήρε και το μέρος της Ατλαντίδος που λέγεται ότι είχε τους δακτύλιους. Τα έχουμε αναφέρει όλα αυτά στα βίντεο με την Ατλαντίδα. Αλλά ναι, μας λέει και εκεί πέρα ο Πλάτωνας ξεκάθαρα ότι η Ατλαντίδα παρακμάζει όταν σταματάει να ακολουθεί τους θεϊκούς νόμους που τους είχε αφήσει ο Ποσειδώνας. Και έτσι για πάρα πολλές γενναίες, όσο η Ατλαντίδα και η βασιλής Ατλαντίδος πειθαρχούσαν στους θεϊκούς νόμους και τους ακολουθούσαν, είχε εκδηλωθεί ουσιαστικά μια χρυσή εποχή στην Ατλαντίδα. Είχαν φτάσει στο αποκορύφωμά τους ως πολιτισμός από όλες τις απόψεις και η παρακμή ξεκινάει όταν σταμάτησαν να πειθαρχούν σε αυτούς τους θεϊκούς νόμους. Ήρθαν να διαπράττουν κάθε είδους ύβρις και ήρθε η απόλυτη παρακμή. Έγιναν αλαζόνες, ήθελαν να κατακτήσουν και όλες τις υπόλοιπες περιοχές μέσα στη Μεσόγειο. Έγινε ο τεράστιος πόλεμος με τους Αιγαίτες και μας λέει μετά ο Πλάτωνας και ο Σόλωνας ότι ήρθε ένας τεράστιος κατακλυσμός, μια τεράστια καταστροφή που κατέστρεψε και την Ατλαντίδα και την Αιγίδα, αλλά όλο αυτό μας λέει ότι έπρεπε να γίνει γιατί η Ατλαντίδα είχε φτάσει σε μια απόλυτη παρακμή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για τους πελασγούς πρέπει να βγει και άλλο βίντεο, και άλλο βίντεο για την ακρίβεια, γιατί είναι τεράστιο κεφάλαιο. Θα δούμε γρήγορα τώρα το πώς επεκτάθηκαν, το πού πήγανε, αφού άρχισαν να αναπτύσσονται πολιτισμικά μετά από τον πελασγό και τους απογόνους του πελασγού. Ξεκινάνε λοιπόν από την Αρκαδία, πάνε μετά στη Θεσσαλία, όπου εδώ πέρα γίνεται και η Θεσσαλική Πελαζιώτιδα, που τότε δεν ονομαζόταν Θεσσαλία, πιο μετά ονομάστηκε Θεσσαλία. Όλη αυτή η περιοχή ονομαζόταν Θεσσαλική Πελαζιώτιδα και εδώ πέρα οι πελαζοί έκαναν τεράστια βάση. Θα τα αναλύσουμε αυτά σε επόμενα βίντεο για τους περεβούς. Είναι τεράστια κεφάλαια. Οπότε μετά από τον κατακλυσμό του Αιγαίου, επεκτάθηκαν εξ αρχής στη Θεσσαλία, πήγαν μετά στη Σαμοθράκη, στη Βόρεια Ελλάδα. Και έχουμε εδώ πέρα αναφορά ότι αυτοί οι πελαζοί, πρόγονοι των Μακεδόνων, είχαν γίνει πάρα πολύ δυνατοί, αναπτύχθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μετά από τους Δωρείους ονομάζονται Μακεδόνες, λεγόταν Μακεδνοί πιο πριν. Μετά έρχεται και ένας από τους απογόνους του Έλληνος, ο Μακεδόνας. Τα είδαμε αυτά στα προηγούμενα βίντεο. Αλλά ναι, αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι ότι μετά από τον κατακλυσμό, οι βασικές επεκτάσεις των πελασγών, τα μεγάλα κέντρα τους ήταν Πελοπόννησο, Θεσσαλία, εδώ πέρα ήταν τα δύο μεγαλύτερα, Μακεδονία, Σαμοθράκη και Κρήτη. Αυτά ήταν τα μεγαλύτερα κέντρα των πελασγών και σε κάποια εδώ πέρα νησιά των Κυκλάδων και στην Δήλο και στη Μύκονο. Ήταν κέντρο τότε, πολύ μεγάλο κέντρο των πελασγών αυτό. Γίνεται ο μεγάλος κατακλυσμός του Αιγύου, εκδηλώνεται το Ασημένιο γένος, μετά εκδηλώνεται και το Χάλκινο γένος, που το Χάλκινο γένος έφτασε σε απόλυτη παρακμή σύμφωνα με τον Ισίουδο. Και ο Δευκαλίωνας, όπως πολύ καλά μας λέει ο Ισίουδος και άλλες πηγές στην Ελληνική Γραμματεία, ήταν βασιλιάς της Θεσσαλικής Πελαζιότητας, δηλαδή της απικίας των πελασγών στη Θεσσαλία, στο τέλος του Χάλκινου γένους. Και σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ήταν ο πιο ενάρετος βασιλιάς των πελασγών. Ειδοποιήθηκε ότι θα έρθει αυτός ο μεγάλος κατακλυσμός. Είχε αυτή την εύνοια από το θείο και γνώριζε ότι θα έρθει αυτή η μεγάλη καταστροφή. Σώθηκε με την πείρα τη γυναίκα του μετά τον μεγάλο κατακλυσμό. Ουσιαστικά συνεχίζεται η ελληνική γραμμή που είδαμε στα προηγούμενα βίντεο με τα παιδιά του, με τον Έλληνα, με τη θεία η Πανδώρα και με τα υπόλοιπα παιδιά του. Συνεχίζεται η ελληνική γραμμή, η πελαζική γραμμή και μετά το χάλκινο γένος. Άρα τι κατανοούμε? Ότι από τον πελασγό, από το γενάρχη τον πελασγό, φτάνουμε φίλε στο γιο του Δευκαλίωνα. Είναι η ίδια γραμμή αυτή, γιατί είπαμε και προηγουμένως ότι όλοι οι βασιλείς των πελασγών και ο Δευκαλίωνας ήταν βασιλιάς των πελασγών στη Θεσσαλία, όλοι αυτοί προερχόντουσαν γενεολογικά, προερχόντουσαν από το γενάρχη του στον πελασγό. Είναι συνέχεια. Άρα βλέπουμε ότι από τον πελασγό, μετά από πάρα πολλές γενναίες, μιλάμε τώρα χιλιάδες χρόνια, φτάνουμε στο Δευκαλίωνα, καταστρέφεται και το χάλκινο γένος. Επιβιώνει ο Δευκαλίωνα, πήρε γενναίκα τον Δευκαλίωνα, γεννάει τον Έλληνα, τη θεία Πανδώρα και τα άλλα παιδιά, και από τον Έλληνα και από τη θεία έρχονται όλα τα ελληνικά φύλλα που είδαμε στα προηγούμενα βίντεο. Οπότε, εν ολίγη, σύμφωνα με την ελληνική γραμματεία, η γενεολογική γραμμή από τον πελασγό, τον γενάρχη των πελασγών, μέχρι τα ελληνικά φύλλα που ήταν ουσιαστικά η γη του Έλληνος, οι γονείς του, ο Ίωνας, ο Αχαιός και οι υπόλοιποι,
όλη αυτή γενεαλογικά είναι η ίδια γραμμή, είναι μία συνέχεια. Αυτοί εν ολίγης είναι οι Έλληνες που πρεσβεύουν τον ελληνικό πολιτισμό και εδραιώνουν τον ελληνικό πολιτισμό. Είναι η γενεαλογία που μετά από αυτούς τους κατακλυσμούς εδραίωσαν και πρέσβευαν το ελληνικό ιδεώδες και τον ελληνικό πολιτισμό.